Γεια σας. Είμαι ο Χρήστος Βαφιάρης, επαγγελματίας δάσκαλος πολεμικών τεχνών και βρίσκομαι εδώ πέρα για να αναπτύσσω θέματα τα οποία έχουν να κάνουν σε σχέση με τις πολεμικές τέχνες, να απαντάω σε ερωτήσεις και σε σχόλια. Το σημερινό θέμα ερώτηση έρχεται από τον Matrix, ο οποίος η ερώτησή του έχει να κάνει εάν κάποιος σκέφτεται συνέχεια το ξύλο, μήπως εκεί την όλη φάση, δηλαδή βάση του σύμπαντος ή βάση των δεδομένων αυτών που υπάρχουν, ας πούμε, έλκει το ξύλο, έλκει δηλαδή τους μπελάδες. Φίλε Matrix, εγώ θα έλεγα ότι υπάρχουν δύο πράγματα τα οποία αυτή τη στιγμή ο καθένας μας, ας πούμε, έχει στο μυαλό του και πιστεύει. Το ένα είναι ο Θεός, έτσι, που πιστεύουν, ας πούμε, ξέρω εγώ, ένα μεγάλο ποσοστό, και υπάρχει, ας πούμε, και το σύμπαν που πιστεύει ένα άλλο μεγάλο ποσοστό. Σε αυτά τα πράγματα πάντα έχει να κάνει ο τρόπος σκέψης, έχει να κάνει με τον αρνητισμό και με τον θετισμό. Δηλαδή, εγώ πιστεύω στο Θεό, ας πούμε, αλλά ταυτόχρονα πιστεύω και στο σύμπαν. Δηλαδή, ανέκαθεν πίστευα ότι, και το έχω ξαναπεί, ότι η ζωή είναι ένας κύκλος, βάσει του δικού μου σκεπτικού και της εμπειρίας μου που είμαι 60 χρονών, η ζωή είναι ένας κύκλος τον οποίο τον περπατάς συνέχεια και βάσει του τι αφήνεις πίσω σου, αυτό κάποια στιγμή θα βρεις μπροστά σου. Βάσει των πραγμάτων αυτών που έχω ακούσει, γιατί άμα θα έλεγα ότι έχω διαβάσει θα πω ψέματα, επειδή δεν είμαι τύπος που διαβάζει και γενικά δεν είμαι γενικά φίλο από αυτό που θα λέγαμε βιβλιοφάγος ή οτιδήποτε άλλο, αλλά είμαι ένας τύπος ο οποίος μου αρέσει πολύ το οπτικό, δηλαδή παρακολουθώ πάρα πολλά ντοκιμαντέρ, μεταφυσικά, παραφυσικά, πάνω στη θρησκεία, παρακολουθώ πάρα πολλά τέτοια πράγματα. Μ' αρέσει, ας πούμε, ξέρω εγώ, να έχω οπτικοακουστική επαφή με τα αντικείμενα από το να πω ότι θα διαβάσω. Κάποιοι θα το θεωρήσουν λάθος, έτσι, κάποιοι θα το περάσουν απαρατήρητο και κάποιοι θα το θεωρήσουν και σωστό. Είναι ανάλογα με τον τρόπο που σκέφτεσαι. Εγώ πιστεύω ότι ελκύεις αυτό που σκέφτεσαι. Δηλαδή, αν το μυαλό σου είναι αυτό που λες εσύ, αν το μυαλό σου όλη τη μέρα είναι στο ξύλο και στη φασαρία, στο τζαμπουκά, στο τέτοιο, αυτό το πράγμα ελκύεις, δηλαδή το ελκύεις, το τραβάς, πώς το λένε. Είναι κάτι το οποίο θα το συναντάς συνέχεια, θα σου βρίσκεται. Αυτό το έχω παρατηρήσει και με τη δική μου τη ζωή, δηλαδή κάποτε, ας πούμε, πιο μικρός, όταν σκεφτόμουν συνέχεια, ας πούμε, κάνοντας πολεμικές τέχνες, σκεφτόμουν συνέχεια, ας πούμε, ξέρω εγώ, την πολεμική τέχνη και σκεφτόμουν συνέχεια το ξύλο, σκεφτόμουν συνέχεια τις συμπλοκές και αυτά, βρισκόμουν συνέχεια, ας πούμε, σε αυτή την κατάσταση και ήμουν επιρρεπής και συνέχεια θα μπορούσα να πω ότι βρισκόμουν σε κατάσταση εμπλοκής ή συμπλοκής, σε κατάσταση να διαπληκτίζομαι ή να είμαι συνέχεια νευρικός και να με ενοχλούν τα πάντα και να μαλώνω, έτσι, και κάποιες φορές, ας πούμε, ξέρω εγώ, να πιάνομαι και στα χέρια. Από τη στιγμή που είδα τα πράγματα λίγο πιο ήρεμα, μεγαλώνοντας κιόλας, αλλάζοντας και συμπεριφορά, αλλάζοντας και γενικά τρόπο ζωής, και αδιαφορώντας πλέον για την όλη φάση αυτή, είδα ότι από τη στιγμή που αδιαφορείς ή δεν σε ενδιαφέρει τόσο το θέμα, δεν το συναντάς τόσο συχνά. Άμα περάσεις και με έναν τρόπο εντελώς διαφορετικό, αρχίζει και απομακρύνεται ακόμα περισσότερο. Δηλαδή, ναι, πιστεύω ότι από τη στιγμή που έχεις το μυαλό σου, να πούμε, στο ξύλο, το ελκύεις.
Δηλαδή, όταν σκέφτεσαι τη φασαρία, το ξύλο, το τζαμπουκά και όλα αυτά τα πράγματα, ναι, το τραβάς. Το σύμπαν, ο Θεός, ανάλογα όπως θέλεις ο καθένας. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή εγώ μιλάω σε μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων, οι οποίοι κάποιοι μιλάνε με το Θεό και κάποιοι μιλάνε με το σύμπαν. Σου δίνει αυτό που ζητάς. Θα μου πεις ο Θεός σου δίνει ξύλο. Όχι, ο Θεός δεν σου δίνει ξύλο. Εντάξει, για να μην λέμε τώρα τρίχες. Έτσι, ο Θεός πηγαίνει με τη λογική και σου έχει πει αγάπα τον πλησίο σου ως εαυτόν. Έτσι, δεν σου είπε είσαι νευρικός, σπάσεις το ξύλο όποιον βρεις μπροστά σου. Αλλά το σύμπαν και η ενέργεια έχει να κάνει με έναν θετισμό και με έναν αρνητισμό τον οποίον τον εισπράττεις, τον δίνεις, τον θετισμό ή τον αρνητισμό και τον εισπράττεις ανάλογα με αυτό που δίνεις. Δηλαδή, άμα δίνεις νεύρα, άμα δίνεις τσαμπουκά, άμα δίνεις οργή, τα ίδια πράγματα θα εισπράξεις. Δηλαδή, αυτά θα σου γυρίσουν πίσω. Είναι λογικό, έτσι. Άμα πηγαίνεις με ένα καλό ψυχισμό, με μια ηρεμία, έτσι, με μια κατάσταση που θα λέγαμε εντάξει, στις μέρες μας είναι και δύσκολο να βρεθείς σε νιρβάνα, ας πούμε, να είσαι τόσο cool να το κάνεις, αυτό πάλι σου επιστρέφει σε σένα. Πάντως εγώ το βλέπω στον εαυτό μου ότι όσο πιο ήσυχος και πιο ήρεμος είμαι, τόσο πιο ήρεμα και πιο ήσυχα κυλάει η ζωή μου. Δηλαδή αποφεύγονται τα περιστατικά βίας, δεν έχω βία στη ζωή μου. Η μόνη βία που έχω, ας πούμε, ξέρω εγώ, είναι αυτό το μέρος των πολεμικών τεχνών το οποίο διδάσκω, ας πούμε, σαν αυτοάμυνα και κάποιες κινήσεις θεωρούνται βίες ή... Συγγνώμη. Θεωρούνται κάποιες κινήσεις ίσως λίγο υπερβολικές και τέρμα και τελείωσε. Δηλαδή, δεν έχω πια εκείνη τη συναισθηματική φόρτιση που υπήρχε κάποτε, ας πούμε, όταν το μυαλό μου ήταν και εμένα επιφορτισμένο με αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, το να σκέφτομαι το ξύλο και τη συμπλοκή και το πώς θα τα πάω και πώς θα τα πάω και αν θα τα καταφέρω και αν θα κερδίσω τον αντίπαλο και μου συνέβαιναν ένα σωρό πράγματα, ας πούμε, τα οποία τα περισσότερα πράγματα που μου συνέβαιναν θα μπορούσαν να είχαν αποδευθεί, διότι ήταν αμελητέα ή θα μπορούσαμε να πούμε και κάποια πράγματα ήταν και ανάξια καν λόγου, ας πούμε, για να συμβούνε. Αλλά από αυτά, ας πούμε, ξέρω εγώ, τα πράγματα συνέβησαν ένα σωρό άλλα πράγματα και βρεθήκαμε σε καταστάσεις, ας πούμε, άσχημες και επίπονες και εμπλοκές και συμπλοκές, οι οποίες στοιχήσαν αρκετά και σε μένα και σε άλλους, χωρίς να υπάρχει λόγος. Άρα, ναι, φίλε, πιστεύω ότι αν το μυαλό σου είναι όλη τη μέρα σε αυτό το πράγμα, αυτό το πράγμα θα εισπράξεις. Αν το μυαλό σου είναι σε ηρεμία, σε κατάσταση νιρβάνα και έχεις το μυαλό σου σε αυτά που πρέπει να έχεις, δηλαδή το πώς θα επιβιώσεις, το πώς θα περάσεις τη μέρα σου, να πούμε, ανώδυνα, πώς θα περάσεις τη μέρα σου ήρεμα, ήσυχα, με ψυχική ηρεμία και πώς θα μπορέσεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, που είναι πολύ σημαντικό για όλους μας, δεν ξέρω με τι ασχολείσαι, έτσι, των άρτων ημών, των επιούσεων, αυτών που θα πρέπει, ας πούμε, ξέρω εγώ, να βγάλουμε όλοι για να μπορέσουμε να ζήσουμε και είσαι επιφορτισμένος με αυτό και το να σκεφτείς, ας πούμε, το πώς θα γυρίσεις σπίτι σου να ξεκουραστείς, πώς θα πας την προπόνησή σου για να μπορέσεις να προπονηθείς, να γίνεις καλύτερος πάνω σε αυτό που κάνεις και να γίνεις καλύτερος για σένα και όχι να γίνεις καλύτερος για να μπορέσεις να πλακώσεις κάποιον άλλον στο ξύλο. Έτσι, αν όλα αυτά τα πράγματα τα κάνεις, πιστεύω ότι θα και το σύμπαν θα σου γυρίσει κάποια πράγματα με αυτή τη λογική. Θα σου γυρίσει αυτή την ψυχική ηρεμία που του δίνεις, θα σου γυρίσει αυτή την ψυχική ηρεμία και το σύμπαν. Δηλαδή, θα βρεθείς, ας πούμε, στην κατάσταση του να μην έχεις μπλοκές, να μην έχεις εμπλοκές. Ακόμα και να σου πει κάποιος κάτι, ας πούμε, ξέρω εγώ, θα το περάσει στον τούκο, απαρατήρητο, από τη στιγμή που είσαι ήρεμος και έχεις και καλή διάθεση και να ακούσεις κάτι, ας πούμε, ξέρω εγώ,
θα λέγαμε ότι θα μπορούσες να διαφορήσεις κιόλας. Αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι η ζωή είναι μικρή. Η ζωή είναι μικρή και περνάει πάρα πολύ γρήγορα. Εγώ βρέθηκα σε αυτή τη θέση τώρα να μιλάω. Είμαι 60 χρονών και θεωρώ ότι σε αυτή τη θέση που έχω βρεθεί είναι σαν να έκλεισα τα μάτια μου ένα βράδυ και φτάνει σαν ένα πρωί και βρέθηκα να είμαι 60 χρονών. Κάπως έτσι. Άρα λέω ότι ουσιαστικά όλες οι εμπλοκές, συμπλοκές και όλες αυτές οι φάσεις που βρέθηκα ήταν κάτι το οποίο θα έλεγα ήταν ανάξιο λόγου, θα μπορούσα να μην είχαν γίνει, θα μπορούσα να είχα περάσει πολύ πιο ήρεμα και πολύ πιο καλά τη ζωή μου, θα μπορούσα να έχω λιγότερους τραυματισμούς και λιγότερα προβλήματα αυτή τη στιγμή και να είναι, ας πούμε, πολύ πιο καλά τώρα. Θεωρώ ότι θα μπορούσα να είχα αποφύγει πάρα πολλά πράγματα. Έχω τραυματισμούς που θα μπορούσα να μην τους έχω και είναι κρίμα που τους έχω, γιατί αυτή τη στιγμή μου στοιχίζουν πολύ. Άρα, φίλε Matrix, αν σκέφτεσαι ήρεμα, αν σκέφτεσαι θετικά και αν σκέφτεσαι αυτό που λέμε out of the box, βγάζεις δηλαδή όλα τα πράγματα αυτά τα οποία είναι αρνητικά και μπορούν να σε πάνε κάπου που δεν είναι καλά, θα μπορέσεις και εσύ να έχεις, ή ο φίλος σου που ρωτάει αυτό το, που κάνει αυτή την ερώτηση, θα μπορεί να έχει, ας πούμε, ξέρω εγώ, μια καλύτερη ζωή, πολύ πιο ήρεμη και χωρίς, ας πούμε, περιστατικά που θα μπορούσαν να το κάνουν. Εννοείται ότι κάποιες φορές υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία δεν μπορείς να αποφύγεις, είναι κάποια πράγματα τα οποία είναι πεπρωμένων φυγήν αδύνατων, συμβαίνουν, ήταν να συμβούν, γι' αυτό λέγονται και πεπρωμένων φυγήν αδύνατων, ήταν να συμβούν, ήταν να γίνουν, γίνανε, έτσι θα προσπαθήσεις να τα διαχειριστείς, άμα είσαι και σε καλή ψυχική διάθεση θα τα διαχειριστείς ακόμα καλύτερα. Θεωρώ, φίλε μου, ότι έχω απαντήσει στην ερώτησή σου με τον καλύτερο τρόπο. Δεν είναι μια ερώτηση που έχει να κάνει με σχέση με πολεμικές τέχνες, αλλά έχω πει ότι δεν είμαι εδώ για να απαντάω μόνο σε ερωτήσεις με πολεμικές τέχνες. Θεωρώ ότι λόγω της ηλικίας μου έχω μια εμπειρία λίγο μεγαλύτερη, έτσι, η οποία με πάει και κάπου αλλού και νομίζω ότι μπορώ να αναπτύξω και άλλα θέματα, όπως το δεδομένο στη το σημερινό θέμα, έτσι, το οποίο δεν έχει να κάνει σε σχέση με πολεμικές τέχνες, αλλά έχει να κάνει σε σχέση με κάτι λίγο διαφορετικό από αυτό που συνηθίζουμε να ακούμε σε αυτήν τη, σε αυτό το κανάλι. Αν πιστεύετε ότι αυτά που λέω έχω αξία, κάντε μία κοινοποίηση, κάντε μία εγγραφή για να με ακούσετε και την επόμενη φορά. Κάντε ένα like. Είμαι ο Χρήστος Αφιάδης, επαγγελματίας δάσκαλος πολεμικών τεχνών. Και όπως συνηθίζω να λέω, ζω και δουλεύω στη Θεσσαλονίκη. Η σχολή μου βρίσκεται Παναγίας Φανερωμένης 42. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα.